Πάμε λοιπόν από Ίμπο σε Ίμπο. Στο προηγούμενο Ίμπο είχε παίξει με έναν εξίσου δυνατό αντίπαλο, τον Φωτακόπουλο. Είχε κερδίσει. Πάμε και για ακόμα μία νίκη, να το πάμε σε ειρηνικών. Σίγουρα πάντα στοχεύω στη νίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω μέσα και να σκεφτώ να κάνω ήττα. Ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός αγώνας. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ένα μάτς που ήθελα να το παίξω πολύ καιρό. Όταν τον είχα δει το Φωτακόπουλο να παίζει μαζί με τον Κιχιασβίλη, ήταν ένας πολύ δυνατός εξίσου και αυτός αγώνας και ήθελα να κάνω κάτι αντίστοιχο και λίγο παραπάνω. Πιστεύω ότι ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός και οι δύο βγήκαμε κερδισμένοι, όχι μόνο εγώ. Ο Κώστας Παπαδημητρίου είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει κάνει σταθερά βήματα ανωδικά. Ξεκίνησε από έναν αγώνα ο οποίος έγινε στην Πάτρα με έναν αντίπαλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έναν πολύ αξιόλογο πυγμάχο, ο οποίος πήρε την νίκη. Συνέχισε μάλλον έναν αγώνα στο ΣΕΠ αντιμετωπίζοντας τον Τσακανίκα, ο οποίος τον κέρδισε πάρα πολύ, με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ καθαρό. Και εννοείται ότι έκανε την έκπληξη για τον πολύ τον κόσμο κερδίζοντας τον Γιώργο τον Φωτακόπουλο. Όλοι οι αθλητές, όπως και ο Γιώργος Φωτακόπουλος, χτίζουμε το όνομά μας και ουσιαστικά κάνουμε το ξεπέταγμά τους όταν ουσιαστικά αντιμετωπίζουν, είτε στέκονται, είτε κάνουν μια καλή εμφάνιση γενικότερα με κάποιον αξιόλογο αντίπαλο. Το ίδιο έγινε με τον Φωτακόπουλο που ουσιαστικά έχτισε το όνομά του και έκανε το μπαμ πάνω στον Αλέξη τον Σύρο. Το ίδιο πράγμα έγινε αυτή τη στιγμή και με τον Κώστα που έχτισε πάνω το όνομά του και έκανε την έκπληξη με τον Γιώργο τον Φωτακόπουλο. Δώσε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Κάποιοι βιαστήκαν πρόωρα να πούν ότι αυτή η κάρτα αγώνων του Ίμπο στο 5 ότι δεν έχει δυνατά μάτς. Παρ' όλα αυτά είχε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φινάλε, γιατί εμείς που ξέρουμε το χώρο και γνωρίζουμε τους αθλητές αναλυτικά, ξέρουμε πώς να δίνουμε πραγματικό θέαμα στους θεατές. Η προετοιμασία πάει πολύ καλά. Έχω κάνει προπόνηση, πολύ σοβαρή προπόνηση. Πάω στο πρωινό προπόνηση και το απόγευμα πάω με τον δάσκαλο ο Αντώνης Καραδήμας. Έχω κάνει πολύ σοβαρή προπόνηση, είμαι έτοιμος για το revanche. Είναι μια ρεβάνς, είχες κερδίσει, ζήτησε ο αντίπαλος να παίξει μαζί σου, προφανώς, για να πάρει την εκδίκησή του ή για να σε κερδίσει. Τι έχεις να πεις για αυτή τη ρεβάνς? Η πρώτη αγώνα που έχω παίξει μαζί του, πιστεύω ότι εγώ την είδωσα την ευκαιρία να ζητήσει ρεβάνς, επειδή τότε δεν ήμουν πολύ γυμνασμένος. Ήμουνα ψυχολογικά κάτω, επειδή ξέρω τον αυτό μου, ξέρω σε ποιο level είμαι. Πιστεύω ότι σε πρώτη φορά ήμουνα γυμνασμένος, θα πάει την αγώνα νοκάουτ. Τώρα λοιπόν πιστεύεις ότι θα τον βγάλεις νοκάουτ τον αντίπαλο? Ναι, αυτό θα κυνηγήσω. Και αυτό το νοκάουτ έρχεται με δουλειά. Εάν περίμενες να βγάλεις νοκάουτ, δεν έρχεται νοκάουτ. Το νοκάουτ έρχεται με δουλειά. Ο αντίπαλος ζήτησε ρεβάνς. Έχει προετοιμαστεί, λέει, πολύ σκληρά και αισθάνεται ότι μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι. Ο Χουσέιν από τη δική του πλευρά θέλει να ανεβάσει απλά τον πύχη και να κερδίσει πιο εντυπωσιακά και με μεγαλύτερη διαφορά αυτή τη φορά τον αντίπαλό του από την ΚΟ. Τώρα το νοκάουτ, το αν θα έρθει δεν θα έρθει, επειδή έχω υπάρξει αθλητής με αρκετά μεγάλο αριθμό αγώνων, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο όσο το κυνηγάς φεύγει. Είναι σαν τη σκιά, έλεγε ένας μεγάλος προπονητής. Λίγες μέρες πριν ανακοινώνουμε και τον αντίπαλο του Τάκη του Πετρίδη για το ΙΒΟ. Ο αντίπαλος είναι πολύ αξιόλογος. Ο Τάκης έκανε ένα πρώτο πάτημα στο προηγούμενο Ίμπο μετά από πολλά χρόνια. Όπως είχα πει και τότε, είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του. Δεν είναι εύκολο για κάποιον μετά από τόσα χρόνια αποχή να ξαναμπαίνει μέσα στα ρινγκ, πόσο μάλλον όταν κουβαλάει στους ώμους του και το βάρος του δάσκαλου. Και έχει από κάτω μαθητές που όλοι περιμένουν το δάσκαλο να έχει μια καλή απόδοση και γενικότερα να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι ένα άγχος το οποίο, και ένα βάρος το οποίο πραγματικά θέλει
πραγματικά τρομερά ψυχικά αποθέματα για να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Ο αντίπαλος του είναι ο Νικολακόπουλος. Δεν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά προέρχεται από τη σχολή του Σφυρίδη και νομίζω ότι θα έχουν ένα πολύ καλό και δυνατό μάτσο.